Ασπρόπυργος τώρα, ομάδα τρίτης εθνικής κατηγορίας, είχε τον ενθουσιασμό. Κατάφερε να προηγηθεί τρεις φορές στον αγώνα κόντρα στον Άρη, αλλά ο Άρης διέθετε την εμπειρία και τελικά γύρισε, όχι μόνο ισοφάρισε και τις τρεις φορές, αλλά γύρισε και το παιχνίδι. Κατάφερε να πάρει την πρόκριση με σκορ 3-4 στο γήπεδο της Φυλής, σε ένα μάτς αγγλικού χαρακτήρα θα λέγαμε, με την ομάδα του Μαζίου να αναφεύγει τελικά, έχοντας πάρει το εισιτήριο για τους 16. Ας δούμε τι έγινε λίγο νωρίτερα στο γήπεδο της Φυλής. Πάλι ο Φλάβιο, πάλι ο Κουλοχέρης. Εκεί λίγο ρισκάρουν οι παίχτες του Άρη με αυτές τις συνεχείς μπαλιές. Και δυνατές, να το λάθος που έγινε όμως. Φεύγει μπροστά ο Ασπρόπυργος. Γίνεται η σέντρα ο Ζαχαρόπλος και αυτογκόλ. Αυτογκόλ και το 1-0. Το 1-0 στο 10ο λεπτό του αγώνα για τον Ασπρόπυργο. Το αυτογκόλ του Πρίτα. Γκαρσία Πίτου λοιπόν στο φάουλ για τον Άρη. Εκτελεί και γκολ! Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Γκαρσία Πίτου. Όλοι περίμεναν σέντρα, η μπάλα πήρε μια εκπληκτική τροχιά. Καταλήγει στα δίχτυα του τερματοφύλακα του Ασπρόπυργου, του Μαρουλή. Και έτσι ο Άρης ανταποδίδει γρήγορα τον γκολ. Γίνεται η σέντρα. Κόβει ο Κουλοχέρης. Να η μπαλιά όμως, ευκαιρία τώρα. Θα γίνει το σουτ και το 2-1 για τον Ασπρόπυργο. Το 2-1 για τον Ασπρόπυργο με σκόρερ τον Ξίδη. Να λοιπόν που ο Άρης δέχεται και δεύτερο γκολ, καθώς φτάσαμε στο 21ο λεπτό. Ο Ξίδης βρίσκει στην άλλη πλευρά το Ζαχαρόπλο, μεγάλη ευκαιρία, αποχρούει την μπάλα ο Πέσκοβιτς και χάνεται η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ασπρόπυργο να κάνει το 3-1. Ο Χαβίτο. Θα γίνει η σέντρα στην περιοχή, η κεφαλιά και είναι η σοφάριση. Είναι η σοφάριση με τον Αμπρέου. Μια ωραία κεφαλιά και ο Αμπρέου σοφαρίζει στο 59-2-2. Ωραίο γκολ. Εν τω μεταξύ ο Ξίδης στο 67ο λεπτό έκανε το 3-2 για τον Ασπρόπυργο. Έχει χώρο ο Φλάβιο, τον μαρκάρει ο Ξίδης, γίνεται την παλιά με στην περιοχή, ωραίο το κοντρόλ. Γίνεται το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Είναι η σοφάριση με τον Χαβίτο. Είναι η σοφάριση με τον Χαβίτο στο 77. Η μπάλα στο ναυτί. Ναυτί για τον Χαβίτο. Ο Άρης ψάχνει το τέταρτο γκολ. Η σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά που γίνει την μπάλα στο δοκάρι και γκολ. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Αμπρέου. Και ο Άρης κάνει το 4-3 στο 22ο λεπτό του αγώνα. Η πρώτη φορά που προηγείται ο Άρης στο σημερινό παιχνίδι. Στο 22ο λεπτό λοιπόν με τον Αμπρέου. Που έπιασε μια πραγματικά πολύ ωραία κεφαλιά. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα ο Μαρουλής. Και στο 82 γίνεται το Ασπρόπυργος Άρης 3-4 με την κεφαλιά του Αμπρέου.